Λοιπόν, καλή ευκαιρία λοιπόν να μιλήσουμε και για τις εφημερίδες, να μιλήσουμε και για τον τύπο και για το διαδίκτυο με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, τον κύριο Ελευθέριο Κρέτσο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σε όλους τους ακροάτες και τις ακροάτριες. Θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα που αφορά ενός είδους, εντός εισαγωγικών θα βάλω τη λέξη, αλλά στην ουσία αυτό είναι λογοκρισία που θα επιχειρηθεί το επόμενο διάστημα στο διαδίκτυο από το Facebook. Πληροφορούμε ότι έχει επιλέξει το Facebook ένα ελληνικό site για να παίξει αυτό το ρόλο. Να παίξει το ρόλο του λογοκριτή εντός εισαγωγικών, να αποφασίζει δηλαδή αν οι ειδήσεις είναι fake news ή είναι real news, για να χρησιμοποιήσω το τίτλο της εφημερίδας μας, ενώ φαίνεται πως δεν συγκεντρώνει τις ανάλογες προϋποθέσεις για να παίξει το ρόλο αυτό. Θέλω τη δική σας τοποθέτηση, γιατί ήδη πληροφορήθηκα ότι έχετε κάνει μια σχετική δήλωση. Ναι, έκανα χθες μια δήλωση διότι πραγματικά εξεπλάγει από αυτή την επίσημη ανακοίνωση τόσο και του Facebook όσο και της εταιρείας ελληνικά Hoaxis, η οποία αναλαμβάνει ουσιαστικά το ρόλο του χωροφύλακα κατά των ψευδών ειδήσεων, αναλαμβάνει ένα πάρα πολύ κρίσιμο ρόλο για τον έλεγχο εγκυρότητας των ειδήσεων στην πλατφόρμα του Facebook. Η πλατφόρμα του Facebook, η οποία δεν είναι κάποια τυχαία πλατφόρμα, έτσι, είναι μια πλατφόρμα με παγκοσμίως, έχει χρήστες κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Κάθε λεπτό μπαίνουν, κάνουν login περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι, στέλνουν μαζί με συνδεδεμένες πλατφόρμες το WhatsApp και το Instagram που είναι της ίδιας εταιρείας περίπου 41,6 εκατομμύρια μηνύματα κάθε λεπτό και η οποία επηρεάζει πάρα πολύ και το πεδίο, αν θέλετε, διακίνησης των ιδεών. Μου έκανε λοιπόν εντύπωση πως αυτός ο παγκόσμιος κολοσσός, το μεγαθύριο του διαδικτύου, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου με 534 δισεκατομμύρια δολάρια τζίρο, δίνει αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση καταβολής του Facebook σε μια εταιρεία η οποία φαίνεται ότι δεν έχει τα χέγγια αυτά. Έχει μόνο έναν δημοσιογράφο στο καταστατικό της από ό,τι φαίνεται. Στο δικό μας το Μητρό Online Media δεν έχει επικαιροποιήσει τα στοιχεία του και όταν γράφηκε αυτή η εταιρεία είχε μόνο έναν εργαζόμενο. Είναι μια εταιρεία που έχει ήδη πιαστεί στο παρελθόν να είναι και η ίδια θύμα ειδήσεων. Τρεις φορές. Και μου κάνει πραγματικά, μου προξενεί πάρα πολύ εντύπωση και βεβαίως θα το διερευνήσουμε περαιτέρω το όλο ζήτημα. Είναι πάρα πολύ σοβαρή ιστορία το θέμα των fake news, των ψευδών ειδήσεων και για την δημοκρατία και για τον τρόπο ζωής μας και για τις αποφάσεις που θα λάβουν οι πολίτες, ειδικά σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο. Θέλω επίσης να πω ότι η ανακοίνωση προέκυψε περίπου 20 μέρες πριν τις εκλογές, οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά γεννούν πάρα πολλά ερωτηματικά και στα οποία εμείς ως επίσημο ελληνικό κράτος έχουμε κάθε δικαίωμα να τα διατυπώσουμε και δημοσίως. Πάντως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στη Γαλλία για παράδειγμα, έχουν συσταθεί επιτροπές στις οποίες μετέχουν και οι φορείς των ενώσεων του τύπου, μετέχουν μεγάλες εφημερίδες. Θέλω να πω, υπάρχει μια διευρυμένη εκπροσώπηση στις επιτροπές που ελέγχουν τα fake news. Ειδικά αυτό που λέτε για τη Γαλλία, υπάρχουν, ας πούμε, ειδικά για το Facebook 5 εταίροι, τα 20 λεπτά 20 minutes όπως λέγεται, το AFP, ένα διεθνές πρακτορείο, η Λιπερασιόν, η Μον, το France 24, το ίδιο ισχύει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου υπάρχει και η παρουσία του Associated Press. Δεν ξέρω γιατί στην Ελλάδα θεώρησε το Facebook ότι ο πιο, αν θέλετε, ενδεδειγμένος και κατάλληλος μηχανισμός για τον έλεγχο της εγκυρότητας των ειδήσεων είναι τα ελληνικά Hoaxis. Τα οποία επίσης, θέλω να πω, στην αίτησή τους για την πιστοποίηση αναφέρουν ότι συνδέονται άμεσα με την Athens Voice, η οποία ουσιαστικά εκμεταλλεύεται αυτό το περιεχόμενο για να παίρνει τις διαφημίσεις και τους δίνει τεχνική βοήθεια. Υπάρχουν επομένως πάρα πολλά ερωτήματα, όπως και ένα ερώτημα είναι ότι ο ιδρυτής του ήταν ένας πρώην αρκαλιευτής απόστρατος. Δεν ξέρω αν η αλίευση των ψευδών ειδήσεων έχει να κάνει με την πρώτερη εμπειρία
του ναρκαλιευτή. Πραγματικά εδώ γεννούνται πάρα πολλά ερωτήματα. Περίεργα πράγματα. Εγώ περίεργα πληροφορούμε. Πριν τις εκλογές, έτσι. Κύριε Υπουργέ, πληροφορούμε επίσης ότι έχουν μετατραπεί, λέει, σε μη κυβερνητική οργάνωση τα ελληνικά ΦΟΑΚΣΕΣ. Πολύ περίεργα αρχές, πράγματα. Στις αρχές του Νοεμβρίου του 2018, όταν γράφτηκα στο Μητρό Online Media, γράφτηκαν με ένα φυσικό πρόσωπο, τον κύριο Δανιλίδη. Μετά από 8 μήνες περίπου έγινε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, από τα ονόματα τα οποία είναι ιδρυτικά μέλη μόνο ένας είναι δημοσιογράφος, δηλαδή φαίνεται δεν έχουν, ας πούμε, την εμπειρία και την επάρκεια που απαιτείται για ένα τόσο σημαντικό ρόλο και μια τόσο σημαντική υπόθεση όπως τα fake news. Και βέβαια είναι μοναδική εταιρεία η οποία ζήτησε να πιστοποιηθεί από το μηχανισμό τον οποίο χρησιμοποιεί και η Facebook για αντίστοιχου συνεργάτες για την καταπολέμηση και την ανίχνευση των ψευδών ειδήσεων. Τώρα, δεν υπήρχε καμία άλλη εταιρεία, κανένα άλλο πρακτορείο, κανένα media outlet με τέτοιου είδους επάρκεια, τεχνικά εργαλεία, παράδοση στην ερευνητική δημοσιογραφία για να κάνει έτσι, παρά μόνο η συγκεκριμένη εταιρεία. Ναι, είναι πραγματικά πολύ περίεργο. Τώρα, θα εκμεταλλευτώ την παρουσία σας, θα εκμεταλλευτώ και την ημέρα. Είναι η ημέρα που εορτάζεται η ελευθερία του τύπου. Η Ένωση των Ιδιοκτητών των Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών χαιρέτησε με ικανοποίηση την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση για την ενίσχυση των εφημερίδων. Επισήμανε όμως ότι περιμένει να ανοίξει ένας διάλογος για το πώς θα αξιοποιηθεί τώρα αυτό το νέο νομικό πλαίσιο, με ποιο τρόπο δηλαδή θα προχωρήσει από εδώ και πέρα η ενίσχυση των εντύπων που υπέφεραν πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης. Θέλω λοιπόν να μας δώσετε το χρονοδιάγραμμα. Πότε πρέπει να περιμένουμε τα επόμενα βήματα? Θα σας δώσω, κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς θέλω να πω ότι είναι ένα ιστορικό μέτρο, διότι για πρώτη φορά το επίσημο ελληνικό κράτος αναγνωρίζει αυτή την σημασία να στηριχθούν οι εφημερίδες, ο έντυπος τύπος. Αλήθεια, ο οποίος γυμνάζει διαφορετικά τους νευρώνες του εγκεφάλου, δεν είναι όπως μια ανάγνωση ειδήσεων μέσα από το διαδίκτυο που κυριαρχεί η εικόνα, το βίντεο διαφεύγει καμιά φορά της προσοχής, υπάρχει μια πλημμυρίδα πληροφορίας η οποία δεν επιτρέπει και συχνά στους πολίτες έτσι να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα, η οποία είναι ουσιαστικά το φάρμακο απέναντι στα fake news. Άρα πρόκειται για μια ιστορική ρύθμιση η οποία λέει ένα πράγμα: ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να καταρτίζει προγράμματα για τη στήριξη των εφημερίδων. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν πρόκειται για επικοινωνιακή φωτοβολίδα. Ξεκινάμε πολύ σύντομα, περιμένω το ΦΕΚ ουσιαστικά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αρχικά με τις περιφερειακές εφημερίδες, και αυτό γιατί μπορέσαμε και ξεπεράσαμε το πρόβλημα, υπερβήκαμε τα εμπόδια με τις κρατικές ενισχύσεις, και πρόκειται για ένα τετραετές πρόγραμμα. Επομένως, μόλις βγήκε το ΦΕΚ από την υπογραφή της σχετικής κοινή υπουργικής απόφασης, θα έχουμε τα πρώτα μέτρα διάσωσης για τον περιφερειακό τύπο. Για τις πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες, δυστυχώς πρέπει να περιμένουμε λίγο παραπάνω, όμως θα υπάρξει και εκεί μέτρο. Δυστυχώς εκεί δεν μπόρεσαμε να περάσουμε τις κρατικές ενισχύσεις, επομένως θα ισχύσει ο κανόνας του de minimis, δηλαδή μια ενίσχυση της τάξης μέχρι 200.000 ευρώ, και προϋπολογίζουμε ότι όλα τα μέτρα θα είναι σε πλήρη εφαρμογή μέχρι το τέλος του Ιουλίου. Με τις πανελλήνιες εφημερίδες πώς θα κινηθείτε, τι έχετε στο μυαλό σας? Με τις πανελλήνιες, επειδή η αρμόδια επιτροπή για τις κρατικές ενισχύσεις ζητά περισσότερα στοιχεία για να τεκμηριώσει ότι μπορεί να μην θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις οι οποίες δεν οφεύγουν τον ανταγωνισμό, θα ξεκινήσουμε με μια επιδότηση στο βάση του de minimis, δηλαδή μέχρι 200.000, τα ίδια χρονοδιαγράμματα με τις περιφερειακές εφημερίδες, και ταυτόχρονα θα καταθέσουμε φάκελο στην αρμόδια επιτροπή στην Κομισιόν για να ισχύσουν και εκεί πιο μόνιμα μέτρα για τη στήριξή τους. Τα παράλληλα, θέλω επίσης να τονίσω ότι δουλεύουμε ένα πρόγραμμα ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της έντυπης δημοσιογραφίας, η οποία είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική, διότι πρέπει να χτίσουμε και στην Ελλάδα μια έτσι συνδρομητική κουλτούρα και παράδοση, και αυτό πρέπει να γίνει και μέσα από το κινητό τηλέφωνο, διότι η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος θέασης
περιεχομένου, είτε είναι ψυχαγωγικό, είτε είναι ενημερωτικό, μπροστά από μια συσκευή κινητού τηλεφώνου, αυξάνεται αλματοδός. Και βέβαια μέσα σε αυτό πρέπει να βάλουν και τις ταμπλέτες, τα λάπτοπς, όλες τις οθόνες. Θα σας κάνω άλλη μια πρόταση ενίσχυσης των εφημερίδων. Θα μπορούσε, νομίζω, το Υπουργείο σας να ενισχύσει οικονομικά την ένωση των εφημερίδων, την ένωση των ιδιοκτών ημερησίων εφημερίδων, ώστε να κάνει μια διαφημιστική καμπάνια για το χαρτί. Να κάνει μια διαφημιστική καμπάνια συνολικά για τις εφημερίδες, όχι για κάθε μία ξεχωριστά. Να διαφημίσει δηλαδή ξανά αυτή την τόσο χρήσιμη συνήθεια της ανάγνωσης, της καθημερινής ανάγνωσης των εφημερίδων. Κοιτάξτε, μέτρα φιλαναγνωσίας είναι επίσης χρήσιμα, διότι όπως σας είπα προηγουμένως, δεν είναι πολυτέλεια η ανώθευτη ενημέρωση. Δεν είναι πολυτέλεια η ανάγνωση μέσα από το χαρτί, διότι ακριβώς μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε κριτικές ικανότητες, να κυριαρχήσει ο διάλογος και η μάχη των ιδεών, και όχι μόνο η μάχη των εντυπώσεων, της εικόνας, του πιο έξυπνου και viral βίντεο. Αυτό το οποίο έχουν κατορθώσει οι μεγάλες εταιρείες, το Facebook, η Amazon, η Google, η Microsoft, είναι να κυριαρχήσουν ένα μοντέλο άντλησης κερδών μέσα από το ποιος θα παράγει κάτι πιο viral, κάτι το οποίο θα εχμαλωτήσει την προσοχή, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Για παράδειγμα, η σφαγή στη Νέα Ζηλανδία μεταδόθηκε online μέσα από το Facebook Live. Στο YouTube μπορούμε να δούμε πάρα πολλά βίντεο τα οποία ενδεχομένως έχουν προσβλητικό περιεχόμενο για την παιδικότητα, την νεανικότητα, για τις γυναίκες. Εδώ υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Αυτού του είδους τα φαινόμενα δεν θα τα δούμε σε εφημερίδες, παρόλο που και σε εφημερίδες, πρέπει να το τονίσουμε και η Ένωση, νομίζω πρέπει να τα αναγνωρίσει αυτό. Και εκεί πρέπει να γίνει ένα homework, διότι και εκεί εντοπίζουμε καμιά φορά ψευδείς ειδήσεις και εκεί εντοπίζουμε προσβλητικού χαρακτήρα περιεχόμενο. Σε πολύ μικρότερο βαθμό και πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς αυτό συμβαίνει κυρίως από κάποια λαθρόβια έντυπα τα οποία δεν μετέχουν στις ενώσεις μας. Τώρα θέλω να σας ευχαριστήσω. Κλείνοντας θέλω να πω ότι θα ήθελα να μιλήσουμε άλλη μια φορά και σύντομα για ένα θέμα που δεν προλαβαίνω τώρα να θίξουμε αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μιλώ για τη μετατροπή της χώρας σε κινηματογραφικό προορισμό που είναι πάρα πολύ σημαντική και για τον τουρισμό μας καθώς αποτελεί μια ζωντανή και δυνατή διαφήμιση για την Ελλάδα. Το να γυρίζονται ταινίες εδώ, αλλά είναι ένα θέμα που θα έχουμε την ευκαιρία. Θα έχουμε την ευκαιρία. Μία φράση για να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ. Μία φράση για να κλείσουμε. Θέλω απλώς να σας πω ότι σε αυτό το πεδίο πάμε καλά. Έχουμε 50 αιτήσεις. Μιλάμε για πάνω από 11.500 θέσεις εργασίας. Την επόμενη εβδομάδα έρχονται για πρώτη φορά μαζικά από το Λος Άντζελες, από το Hollywood, ένα οργανωμένο group το οποίο θα έχει δυνατότητα να συναντηθεί και με την τοπική εγχώρια κινηματογραφική βιομηχανία. Και πολύ πρόσφατα ανακοινώθηκε η κατασκευή ενός μεγάλου κινηματογραφικού στούντιο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο πιστέψτε με θα αλλάξει συνολικά την εικόνα της περιοχής και της Μακεδονίας. Αυτά είναι πολύ θετικές εξελίξεις. Θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ τον κύριο Λευτέρη Κρέτσο, τον υφυπουργό. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.